πολύ καλησπέρα σας. Παναγιώτη. Σήμερα κυριολεκτικά μπορώ να σου πω ότι ήρθε σαν την άνοιξη. Να σου πω κάτι. Έτσι πως εντυμένη με τα χρώματα, τα πολλά, τα αξεσουάρ και τα. Ακού τώρα τι σκέφτομαι. Μια και είμαστε εντυμένοι. Δεν βρίσκουμε κανένα που παντρεύεται εδώ σε καμιά διπλανή εκκλησία να πάμε να κάνουμε ένα πέρασμα. Ναι. Μια χαρά, δεν είμαστε. Α, ναι, ναι, όχι, έτσι δεν δίνονται τα πάντα στου γάμου. Αλλά Παρασκευή είναι εκπομπή. Θα αλλάξουμε σήμερα. Έτσι, μπράβο. Γιατί έρχεται Πρωτομαγιά. Πες το ψέματα, τι ωραία. Είναι η πρώτη φορά φέτος που κάθεται μία γιορτή και δημιουργεί ένα ωραίο τετραήμερο. Θα μπει ποιο έχει λεφτά να πάει βόλτα. Okay. Πες το ψέματα. Αλλά είναι θέμα ξεκούραση, α πούμε, όταν έχει μία μέρα παραπάνω. Όχι όλο Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή, Σάββατο, Κυριακή. Να σου πω κάτι, αν δεν ήταν και αυτή η Δευτέρα ενδιάμεσα να μα χαλούσε το σερί των επιτυχιών, θα ήταν ακόμα καλύτερα τα πράγματα. Αλλά μην είμαστε και πλέον έκθεση. Είναι Δευτέρα, έχει κάτι σημαίε. Είμαστε λοιπόν, πολύ χαρούμενοι σήμερα που είναι Παρασκευή. Ξέρω γιατί σε χαρούμενοι, γιατί θα ξεκινήσει με Σάκη Ρουβά. Ναι, ρε παιδιά, σήμερα ξεκινάμε. Ναι, φυσικά. Και πώς θα μην ξεκινήσει, ευχαριστώ. Θεσσαλονίκη είναι καταρχήν, έτσι, γιατί τραγουδάει εδώ. Ναι. Με τους Ονειράμα, δεν είναι. Είναι με τους Ονειράμα, ναι. Πάρα πολύ σωστά. Δεν έχουμε πάει βέβαια ακόμα. Αλλά δεν έχει καμία σημασία, διότι το χαίρονται οι υπόλοιποι Θεσσαλονίκη. Ήταν λοιπόν στο Δημοτικό Πρωτοβουκομείο του Αγίου Στυλιανού, όπου μοίρασε δώρα στα παιδάκια. Καταλαβαίνετε τη χαρά τους λοιπόν. Όπου να τονίσουμε ότι ο Σάκης Ρουβάς είναι ευρέας αποδοχής καλλιτέχνης. Δηλαδή έχει το target group του είναι από 0 έως. Πώς ήταν παλιά τα παιχνίδια, τα επιτραπέζια που έλεγε από 5 έως 75, είναι από 0 έως 100 η εμβέλεια του Σάκη Ρουβά. Και ήταν κάποιος όλοι πάνω από τα 100 και γι' αυτό ναι, μην τον κόβεις. Να σου πω την αλήθεια, άμα το λέει η καρδούλα σου, παιδί μου. Πάμε να δούμε, πάμε να δούμε τι. Πάμε να βλέπουμε παράλληλα τα πλάνα, σας παρακαλώ πολύ. Γιατί τα παιδικά χαμόγελα αποτυπώνονται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως καταλαβαίνετε στην κάμερα. Ό,τι και να πούμε εμείς τώρα είναι λίγο. Ακριβώς. Δεν σου μόνο από τις φωτογράφεις και το ενδιαφέρον που προσελκύει κάθε φορά. Ήταν και ο Δήμαρχος της Θεσσαλονίκης, ο κ. Μπουτάρης, όπως βλέπουμε. Πώς θα μπορούσε άλλωστε να λείπει. Επίσης, να πούμε ότι υπάρχει στα Σκαριά η σκέψη να γίνει μια συναυλία του Σάκη Ρουβά, τα έσοδα της οποίας θα διατεθούν φυσικά στον Άγιο Στυλιανό. Βλέπετε τι έγινε, το αδιαχώρητο. Πώς εντωμεταξύ μαθαίνουν, ρε παιδί μου, την είδηση και πλακώνει κόσμος. Καλά, εντάξει, να δεν είναι. Θα μου πεις αυτό, θα είχε διαφημιστεί, βέβαια. Ακριβώς. Αλλά είναι προς τιμήν του το γεγονός ότι θα μπορούσε να μην το κάνει, έτσι δεν είναι. Πάντως δείχνει ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, γιατί το ίδιο κάνει και με την κυρία Βαρδινογιάννη στην Αθήνα, με το στο ογκολογικό νοσοκομείο που έχει φτιάξει η κυρία Μαριάννα Βαρδινογιάννη, που συμμετέχει και σε εκείνη την προσπάθεια, βοηθώντας τα παιδιά και δίνοντας κίνητρα σε πολλούς να βοηθήσουν, έτσι. Γιατί είναι άνθρωποι που έχουν χρήματα, που έχουν λάμψει και μπορούν να δώσουν το καλό παράδειγμα. Αυτοί μπορούν να το κάνουν και πρέπει να το κάνουν. Και κατά την ταπεινή μου γνώμη, επίτρεψέ μου, δεν θα έπρεπε να περιμένουμε να το κάνει ο Σάκης Ρουβάς για να έχουμε το ιστορικό κίνητρο να το κάνουμε. Θα έπρεπε να το έχουμε από μόνοι μας. Να θέλουμε να βοηθήσουμε και όχι να ακολουθήσουμε το καλό παράδειγμα κάποιου. Έτσι. Κοιτάξτε εδώ, τι ωραίες εικόνες. Μακάρι πραγματικά να μιμηθούν το λαμπρό του παράδειγμα και άλλοι καλλιτέχνες που έχουν επιρροή σε κόσμο. Στον κόσμο, μάλλον, ακόμη καλύτερα. Τι ωραίο πράγμα. Είναι πολύ ωραίο. Μπράβο, τους συγχαρητήρια. Μπράβο, μπράβο και πάλι μπράβο. Λοιπόν, τώρα. Πάμε. Πάρα πολύ γρήγορα. Περνάμε σε ένα πολύ ωραίο χώρο. Είναι ένα θέατρο το οποίο βρίσκεται στην πόλη μας. Οι 90 μοίρες. Είναι. Θέλεις να κάνουμε μια στροφή για να το. Δεν βάζει το βίντεο να το δούμε. Α, για να κάνουμε εντάξει. Και εμεί τροφή μέσα στο στούντιο. Να μάρει, παιδάκι. Για να πάμε αλλού. Ναι, γιατί μα περιμένει το δεύτερο επαγγελματικό λύκειο Ευόσμου, αγαπητέ Παναγιώτη, διότι ανέλαβαν πρωτοβουλία και καθάρισαν την πουγάδα. Πάμε να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Το όνειρο κάθε ηθοποιού, κάθε ανθρώπου του θεάτρου, είναι να έχει ένα δικό του μετερίζει. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή το ότι δημιουργείται ένα καινούριο πολιτιστικός χώρος στη Θεσσαλονίκη σε αυτή τη δύσκολη εποχή και μάλιστα με μια ιδιαίτερη έμφαση στο θέατρο, πραγματικά για μένα είναι κάτι πάρα πολύ συγκινητικό, κάτι πάρα πολύ ηρωικό από πλευράς Σίμου που έδωσε τα πάντα για τον χώρο αυτό. Εδώ θα προσπαθήσουμε να ονειρευτούμε όπως ονειρευόμασταν σε όλη τη διάρκεια βέβαια της δραστηριότητάς μας σε σχέση με το θέατρο. Ελπίζουμε να μας δοθεί ευκαιρία να ονειρευτούμε περισσότερο. Είναι ένα όνειρο ζωής. Κάναμε ένα θεατράκι, όπως το βλέπετε στην εικόνα, στο οποίο θα λειτουργήσει και θεατρικό εργαστήριο. Θα σηκώνουμε παραστάσεις μέσα από τις δικές μας επιλογές, ποιότητας, για να γνωρίσει ο κόσμος το θέατρο καλύτερα. Μια πολύ βασική και παράλληλη δραστηριότητα του χώρου αυτού θα είναι και η δημιουργία ενός θεατρικού εργαστηριού με ανάλογα τμήματα, με αντίστοιχες ηλικίες. Υπεύθυνη του θεατρικού εργαστηριού θα είναι η Ελένη Κοκόζο. Και φυσικά
Όλος ο χώρος αυτός θα είναι ένα θεατρικό εργαστήρι, ένα κέντρο θεατρικής έρευνας, τουλάχιστον αυτές είναι οι φιλοδοξίες μας. Είδες τι ωραία που είμαι έτοιμος, λέγε, θα με δοκιμάσεις τώρα. Περίμενε. Είδες τι ωραία που έχουμε όλους αυτούς τους χώρους που γεμίζουν από υπέροχες παραστάσεις. Δίνουμε την ευκαιρία στον κόσμο να πάει να παρακολουθήσει θέατρο. Ενημερωνόμαστε. Ζούμε σε μια πόλη η οποία πολιτισμικά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε έξαρση. Έτσι. Άνθηση. Και να πούμε. Έχω και άλλα επίθετα. Ναι, καθότι φιλόλογος γνωρίζει πολλά. Με έχει τρελάνει χθες με τον διαφωτισμό. Με τον ευρωπαϊκό διαφωτισμό. Έβλεπα την εκπομπή του πριν σε επανάληψη. Ειλικρινά, είπες κάτι πάρα πολύ οργιστορικά, αλλά γέλασα λόγω του ότι ήξερα το παρασκήνιο. Έτσι. Παιδί μου, μη σου πω την πρώτη παράγραφο του βιβλίου που τη δώσαμε κιόλα. Όχι τώρα, θα ξενερώσουν οι μαθητές. Εντάξει, αμάν, έχεις δίκιο. Ναι, πω, θα του θυμίσω. Έχεις δίκιο. Παναγιώτη, λοιπόν, πάμε. Πάμε στο μια βόλτα μέχρι το. Μάλλον ήρθε μια βόλτα σε εμά το επάλευό μου. Πολύ σωστά. Έχουμε την κυρία Βασιλική Τσαμασλίδου, καθηγήτρια γραφιστικής. Ναι. Τι κάνετε? Στον τομέα εφαρμοσμένων τεχνών. Έτσι. Την ειδικότητα γραφικών τεχνών που είναι εδώ οι μαθήτριές μου. Μάλιστα. Διδάσκουμε μαθήματα ανάλογα των καλλιτεχνικών εφαρμογών. Θαυμάσια. Πολύ πάρα πολύ ωραία. Και κάτι χρήσιμο δηλαδή. Είπα κάτι εκτός αέρα γιατί είναι. Ναι. Κυρία Τσαμασλίδου, το δεν μπορώ να το πω γιατί πρέπει να βλέπουμε και. Θα σε εκτελέσω όμως στην εξέλιξη της εκπομπής. Ναι. Λοιπόν, έχουμε την μαθήτρια Μαρία Αντεκελίδου. Το είπε τώρα καλά. Σωστά. Έτσι. Πάμε στην κυρία Ρόζα, μαθήτρια Ρόζα Νερκαναριάν. Ναι. Ούτε Σαρδάμ. Ούτε Σαρδάμ. Έτσι. Εδώ λίγο το φόβο να το πει. Τι κορίτσι έχει σήμερα. Και την κυρία Αθηνά Αυδεμιώτου, επίσης μαθήτρια. Μάλιστα. Τι έχετε να πείτε για την καθηγήτριά σας, πείτε τα τώρα όλα. Δώστε τη τώρα στον αέρα, κανείς. Δεν μας βλέπουν, είμαστε μεταξύ μας, δεν θα τιμωρηθείτε για τίποτα, όλα θα καταγραφούν και θα γίνει και δουλειά μας. Θα πάρετε αντίγραφο. Ναι, μετά. Ναι. Λοιπόν, κάνατε μια πολύ ωραία, είχατε μια πολύ ωραία πρωτοβουλία. Πρώτα απ' όλα θέλω να σας μιλήσω για το σχολείο μας. Έτσι. Το δεύτερο επάλευός μου είναι ένα σχολείο στις Δυτικές Συνοικίες, στον Εύωσμο, και η συγκεκριμένη ειδικότητά μας, η ειδικότητα εφαρμοσμένων τεχνών, λειτουργεί από το 1990. Mm-hmm. Φέτος δηλαδή έχουμε 22 χρόνια. 22 χρόνια. Πολύ προϋπηρεσία δηλαδή. Πάρα πολύ μεγάλη προϋπηρεσία. Είναι ένας τομέας όπου τα παιδιά έρχονται γιατί αγαπούν το αντικείμενο. Έχει να κάνει με τις εφαρμοσμένες τέχνες. Mm-hmm. Όλα τα παιδιά δηλαδή που έχουν μια καλλιτεχνική έφεση και μια τάση στη δημιουργία βρίσκουν εκεί ένα χώρο προσφυλές. Βρίσκουν τις επιδεξιότητές τους. Και εξειδικεύονται και όλα σε αυτό που θέλουν να μάθουν. Εξειδικεύονται αυτό που έχουν να μάθουν και μπορούν να συνεχίσουν να σπουδάσουν αργότερα στη σχολή καλών τεχνών, μπορούν να συνεχίσουν εγγραφείς, διακοσμητές, συντηρητές έργων τέχνης. Και βγαίνουν επαγγελματίες υπόψη από μέσα, έτσι. Λοιπόν, αυτό είναι το τμήμα. Αυτό είναι το αντικείμενο. Μπράβο, το αντικείμενο. Η δράση που κάνατε πια είναι. Επειδή χρόνια τώρα κάνουμε διάφορες πολιτιστικές δράσεις και μέσα σε αυτές περιλαμβάνονται και περιβαλλοντολογικές δράσεις. Φέτος η περιβαλλοντολογική μας δράση αφορά ένα πάρκο πεζοπορίας, το οποίο υπάρχει πάνω ακριβώς από το σχολείο μας. Στον Εύωσμο, φυσικά. Στον Εύωσμο. Είναι κάτω ακριβώς από την περιφερειακή οδό. Οι μαθητές κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ το διασχίζουν για να έρθουν στο σχολείο τους, το βλέπουν σχεδόν καθημερινά. Βλέπουν πολύ κόσμο και τους συγγενικά τους πρόσωπα ή και δημότες να το διαβαίνουν, να αθλούνται σε αυτό. Είναι η μοναδική όαση, θα λέγαμε, πρασίνου. Είναι στην Αντώνη Τρίτσι, εκείνο το συγκεκριμένο δρόμο, είναι. Είναι στο περιφερειακό, κάτω ακριβώς από τον περιφερειακό δρόμο. Ξεκινάει από το Δήμο Σταυρούπολης. Είναι μεγάλο κομμάτι. Είναι πολύ μεγάλο. Να σας πω, αρχίζει από το Δήμο Σταυρούπολης και καταλήγει στο Δήμο, τελειώνει στο Δήμο Ευόσμου. Είναι γύρω στα 2,5 χιλιόμετρα. Κανείς δηλαδή μπορεί να το περάσει 2,5 χιλιόμετρα και να επιστρέψει και να κάνει ένα είναι μεγάλο περίπατο. Ο παράδρομος περιφερειακής. Βλέπουμε και πλάνα μεταξύ για να τοποθετηθούμε. Εδώ, ας μας πούνε λίγο οι μαθητριά μου, λοιπόν, τι ακριβώς κάνουν. Είναι η δράση μας. Ας ξεκινήσουμε με την κυρία Αντεκελίδου. Εδώ λοιπόν, αφού είχαμε κάνει ένα ερωτηματολόγιο στους δημότες να δούμε θετικές και αρνητικές εντυπώσεις για το πάρκο. Το επόμενο βήμα μας ήταν να πάμε να καθαρίσουμε το πάρκο, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και οι δημότες, για να δουν ότι οι μαθητές πέρα από το σχολείο και τη μάθηση έχουμε και άλλα ενδιαφέροντα για το περιβάλλον. Δηλαδή για την πρώτερη κατάσταση, πριν να επέμβετε εσείς, ρωτήσατε πώς σας φαίνεται, αν το θεωρείτε ότι είναι περιποιημένο. Μας είχαν πει ότι λείπουν αρκετά ημιτελή κομμάτια στο πάρκο, τα οποία δεν έχουν ολοκληρωθεί ακόμα. Θέλαν περισσότερα δέντρα ώστε να απομονωθεί το οχητικός θόρυβος, γιατί παίρναν διάφορα αυτοκίνητα. Ναι. Και μας είπαν ότι θέλουν από το Δήμο να προσπαθήσουν να βάλουν διάφορα παγκάκια, φωτισμό.
Και φυσικά οι πινακίδες. Αυτά θα τα λύσετε ως εκλεγμένες. Μέχρι τότε. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό. Επειδή ακριβώς η ειδικότητά μας έχει να κάνει με το σχεδιασμό, καταρχήν το πρόγραμμα αφορά προτρεπτικές πινακίδες που δεν υπάρχουν στο πάρκο. Υπάρχουν συνήθως αυτές οι πεταμένες που βλέπουμε που κανείς τις πατάτε πράσινο. Ναι, πατάτε. Και εμείς σκεφτήκαμε να μην είναι απαγορευτικές, αλλά να είναι προτρεπτικές. Δηλαδή να το προτρέπει να καθαρίζει, να το φροντίζει, να το αγαπήσει. Να τον καλωσορίσει, φροντίστε το, αγαπήστε το. Επειδή ασχολείστε και με αυτό το κομμάτι τη γραφική τάξη. Το αντικείμενο. Τα τετράγωνα, τα πράσινα, τα γκρίδα. Το αντικείμενο δηλαδή των παιδιών που είναι ο σχεδιασμός να έχει μια πρακτική εφαρμογή. Μάλιστα. Έπειτα, βλέποντας ότι αυτή η δράση θέλει συμπληρωματικά και άλλα πράγματα, όπως είναι ο καθαρισμός, η φροντίδα, η περιποίηση, σκεφτήκαμε να είναι ένα ανοιχτό παράθυρο μαζί με τον Δήμαρχο. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά έκαναν μια δουλειά επαγγελματική. Θα δείτε στην εξέλιξη του προγράμματος ότι έχουν προτείνει πολύ ωραίες προτρεπτικές πινακίδες, οι οποίες πραγματικά θα μπορούσαν να στολίσουν το πάρκο, να μπει σε αρμονία με το περιβάλλον, όχι μόνο ξύλινες πινακίδες, αλλά να μπουν και παγκάκια ξύλινα. Κάδι μικρή που κανείς δεν μπορεί να πετάξει τα μπουκάλια του και να μην λερώσει. Μια εικόνα λοιπόν που θα βοηθούσε πάρα πολύ σαν πρόγραμμα τον κύριο Λαφαζανίδη που είναι ο δήμαρχος του Ευόσμου και να πάρει από τα παιδιά μια έτοιμη δουλειά. Και πρέπει να ακούει τα παιδιά. Να ρωτήσουμε την κυρία Νερκαναριάν, βρήκατε πολλά σκουπίδια από ό,τι αντιλαμβάνομαι, τουλάχιστον από αυτά που βλέπουμε τώρα με τα πλάνα. Κοίτα, πριν ορίστε τα πλάνα. Πολλά. Κοίτα. Καμία σχέση. Έτσι. Αυτό είναι μια εικόνα εγκαταλειμμένη. Δεν έχει να κάνει. Τι βρήκατε, περιγράψτε μας την εικόνα που βρήκατε. Το πριν, όπως βλέπουμε τώρα. Είχε αρκετά σκουπίδια βασικά και προσπαθήσαμε με κατά κάποιο τρόπο να βοηθήσουμε, να μαζέψουμε κάποια πράγματα. Αν και εντάξει, πάντα θα υπάρχουν τα σκουπίδια. Αλλά εντάξει. Δεν θα εκνευριστείτε πάρα πολύ αν πάτε μια μέρα και το ξαναδείτε όπως ήταν πριν. Η καθαριότητα ήταν κάτι συμβολικό. Σίγουρα θα λερώσει πάλι το πάρκο. Καλά, φυσικά. Απλά η εικόνα των παιδιών να καθαρίζουν ενθαρρύνει και τους δημότες. Ότι τα παιδιά φεύγουν από το σχολείο και ενσωματώνονται σε μια κοινωνία που βοηθούν. Και δείχνει και, δίνει και ένα παράδειγμα στον κάτω-κάτω. Να ρωτήσουμε για την Αθηνά. Βλέπεις, αυτό που λέει η Χριστίνα είναι πολύ σημαντικό. Βλέπεις κάποιον που πήγες και καθάρισες εσύ συγκεκριμένα το πάρκο, έκανες ένα κόπο και χρόνο. Μετά... Και το πετάει. Πετάει το χαρτί. Του τη λες ή δεν του τη λες. Πας να το τροβήσεις μια τσιβιά. Φυσικά. Δείχνει έλλειψη παιδείας αυτό. Δεν είναι ρε παιδί μου, αν δεν ταλαιπωρηθεί, ξέρεις, πολλοί κόσμοι μου σου πάτε να το πεις. Σου λέει τώρα εγώ τι να το κάνω, παρατήρηση, ντρέπομαι, κάνω. Δεν πρέπει να του τη λες και να το πεις πάρ' το και βάλ' το στον κάδο. Ναι, αλλά δεν υπάρχουν και κάδοι. Δεν υπάρχουν κάδοι, Ένα πολύ ωραίο σύνθημα. Δεν υπάρχουν κάτι, βλέπεις πόσα προβλήματα έχουν. Ένα πολύ ωραίο σύνθημα στην αγγλική καμπάνια. Αγγλική καμπάνια. Είχε γίνει, εν πάση περιπτώσει, μια καμπάνια ανακύκλωσης στην Αγγλία, όπου το σύνθημα ήταν Bin it. Στα ελληνικά δεν υπάρχει ακριβώς μετάφραση. Είναι καλάθος έτο. Ναι. Ήταν ακριβώς αυτό. Προέτρεπε τους δημότες να πάρουν τα πράγματα. Ήταν βέβαια για ανακύκλωση, εν πάση περιπτώσει. Θα μπορούσε να γίνει κάτι αντίστοιχο. Γιατί τώρα υπάρχει κάποια δικλίδα ασφαλείας, δηλαδή βρίσκεται κάποιος ο οποίος θα το φυλάει το πάρκο ή κάποιος που θα περνάει κάθε 10 μέρες για να το βλέπει. Το πάρκο καθαρίζεται από το προσωπικό που έχει ο Δήμος. Το σημαντικό είναι ο Δήμαρχος μάλλον, να καταλάβει πόσο σημαντικό είναι στην περιοχή στις δυτικές συνοικίες που υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας χώρος βοηθητικός για τους ανθρώπους να αθληθούν και να το χρησιμοποιήσουν παιδιά μικρής ηλικίας, δημότες όλων των ηλικιών, μεγάλοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν προβλήματα υγείας, να το αξιοποιήσει και να γίνει μια οάση πρασίνου. Να το πάμε ανάποδα. Να το πάμε. Ξεκινήσουμε πέρα από την Αθηνά. Ναι, Παναγιώτη. Τι ελλείψεις βρήκες, τι πιστεύεις ότι πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος της περιοχής. Γιατί πρέπει να ακούει τους δημότες του, τους πολίτες του. Και επειδή είστε νέα παιδιά, θέλουμε το δικό σας. Αυτό που το ζει, εν πάση περιπτώσει. Τι θέλετε να κάνει αυτό το πάρκο. Για αυτό το πάρκο. Πάρα πολλά. Δεν θυμίζει πάρκο καταρχάς. Έχει ημιτελή κομμάτια, δεν έχει φωτισμό, δεν έχει πράσινο. Παγκάκια. Ούτε παγκάκια εννοείται. Τι πάρκο είναι άμα δεν μπορείς να κάτσεις. Όρθιος, μόνο διασχίζοντας το. Ας μην το δημιουργήσουμε για τόσο άσχημη εικόνα. Ζητάμε βελτίωση. Ζητάμε βελτίωση. Έτσι, το βασικό αυτό. Υπάρχουν ημιτελή κομμάτια να τελειώσουν. Υπάρχει ένα ελλειπή φωτισμό να γίνει λίγο καλύτερο. Υπάρχουν κάτι να γίνουν λίγο περισσότεροι. Εμείς έχουμε σαν σκοπό και του χρόνου να δεντροφυτεύσουν τα παιδιά, να δεντροφυτεύσουν και ίδιους, να βάλει περισσότερο πράσινο. Ένα ρωτουσάρισμα θέλετε εσείς στην ουσία. Ναι, και να βελτιωθούν κομμάτια ελλειπή. Να γίνει ένα κουράγιο δηλαδή και όλοι μαζί. Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα. Να αποκτήσει μια ταυτότητα. Το βράδυ φοβάσαι να περάσει από το σημείο αυτό. Όταν φεύγετε από το σχολείο, ξέρω εγώ, από φροντιστήρια, από οτιδήποτε άλλο κάνετε. Ναι, γιατί ο φωτισμός δεν είναι και τόσο καλός και γενικά η περιοχή είναι λίγο
πιο μακριά, είναι σε μεγάλο δρόμο κοντά. Οπότε είναι λίγο εδώ πιο... Τη λέγεις παρέα από φυσίδες. Θα περπατήσεις στη Τζιμισκή πια. Δεν είναι αρκετά από μέρα. Δεν έχει φωτισμό. Είναι αρκετά από μέρα. Είναι πολύ σύγχνωστος δρόμος και περνάει ο κόσμος και δεν έχεις τίποτα να φοβηθείς. Έτσι. Να ρωτήσουμε και την Μαρία. Είχες τον Δήμαρχο τώρα απέναντι. Τι θα του έλεγες για το συγκεκριμένο... Θα του έλεγα. Γιατί, ας πούμε, όλοι μαζί να προσπαθήσουμε να φτιάξουμε το πάρκο πιο όμορφο. Είμαι σίγουρη ότι ποιος δεν θα το ήθελε αυτό. Mm-hmm. Απλά το έχουμε ετοιμάσει έτοιμο υλικό. Είναι έτοιμη δουλειά από μαθητές, εμείς και οι υπόλοιποι μαθητές, καθηγητές που έχουμε βγει στον δρόμο. Πραγματικά αγαπήσαμε, γιατί στην αρχή ήταν ένα πρόγραμμα, αλλά μετά όλοι τα αγαπήσαμε πραγματικά. Mm-hmm. Γιατί θέλαμε να δουλέψουμε πάνω σε αυτό. Και θέλουμε πραγματικά να γίνει κάτι. Το και να γίνει ένας θεσμός, ώστε και οι επόμενοι μαθητές από την επόμενη χρονιά να γίνει κάτι καλύτερο. Πολύ ωραία. Κυρία Μασίλη, αυτή την έρευνα των παιδιών, ότι καταθέσατε στον Δήμαρχο. Θα τα δώσετε. Θα τα δώσουμε όλα. Είμαστε στη διάθεσή του να συνεργαστούμε και να δημιουργηθεί πραγματικά ένα στολίδι και για τον Δήμαρχο, θα τον βοηθήσει. Άλλωστε θα στοιχήσει πια ελάχιστα χρήματα. Έτσι. Αφού κάνατε τη μισή δουλειά με εθελοντισμό. Αυτό κάποιοι θα καταλάβουν αυτοί που διοικούν, ότι δεν θέλει για όλα πολλά λεφτά. Να σας συμπληρώσουμε κάτι ακόμη. Ναι, να κλείσουμε. Τελειώνουμε τη σχολική μας χρονιά στις 9 Μαΐου στο σχολείο μας. Αυτή τη στιγμή γίνονται πάρα πολλές δράσεις, όχι μόνο δικές μας. Ζωγραφίζονται τείχη, θα τρέξουν προγράμματα. Mm-hmm. Στις 9 λοιπόν Μαΐου σας έχουμε μια ανοιχτή πρόσκληση. Θα παρουσιάσουμε το τι κάνει η ειδικότητά μας, μαθητικές εργασίες των παιδιών. Είναι μια πολύ ωραία αφορμή να δείτε πραγματικά τι δουλειά γίνεται σε ένα επαγγελματικό σχολείο. Συγχαρητήρια και σε δημόσιο σχολείο. Παίζει ρόλο αυτό. Με καταπληκτικά παιδιά. Είστε καλεσμένοι βεβαίω. Πολύ ευχαρίστω και να το υπενθυμίσουμε. Να το υπενθυμίσουμε και στου τηλεθεατέ μα σε 9 του μηνό ξανά. Σα ευχαριστούμε πολύ. Και εμεί σα ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη φιλοξενία σα. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε με το φυλακισμένο τη διπλανή πόρτα με την παράσταση του Γρηγόρη Βαλτινού. Θα είναι κοντά μα η κυρία Ιβόνη Μαλτέζου και ο κύριο Κώστας Φλοκατούλα για να συζητήσουμε για την παράσταση. Πολύ ωραία. Πάμε διαφημίσει.